ξαφνικά ακούω ένα μπαμ μπαμ μπαμ. Ήταν η μάνα και με δύο κορίτσια μαζί. Άφαντος παραμένει ο 27χρονος οδηγός που παρέσυρε 37χρονη μητέρα και τις δύο κόρες της 15 και 11 ετών την ώρα που επέστρεφαν στο σπίτι τους το βράδυ της Παρασκευής στην Παλαιόχωρα Ημαθίας. Όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, ο συνείδητος οδηγός έτρεχε με ηλεγγυώδη ταχύτητα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σφοδρά τη 15χρονη, εξφεδονίζοντας το σώμα της 50 μέτρα μακριά. Την είδα λέει πεταμένη κάτω και ενώ η κοπέλα ήταν μέσα στα δέντρα και χωμένη. Είχε χτυπήσει πάνω στο κλαδί. Στο αυτοκίνητο όμως έχει πάει τέρμα κάτω. Έκανε τόμπες και γύρισα. Η μούρη πήγαινε προς τα εκεί. Ξαφνικά γυρνάει όμως προς τα εδώ η μούρη. Αλλά έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα. Οι κάτοικοι του χωριού έτρεξαν να βοηθήσουν, όμως μέσα στο σκοτάδι δεν μπόρεσαν να δουν άμεσα το 15χρονο κορίτσι. Δεν ήξεραν ότι είναι και το άλλο το κορίτσι και μετά μόλις είπε η μαμά: έχω ακόμα ένα κορίτσι, και μετά ψάξανε και το κορίτσι και το βρήκανε. Μόλις είδαν εκεί πέρα τα παιδιά, λέει: πέρα λέει το κοριτσάκι. Πάω εγώ εκεί πέρα, βλέπω νεκρή. Η κατάσταση της 37χρονης παραμένει κρίσιμη. Σήμερα υποβλήθηκε σε δεύτερο χειρουργείο και μέχρι αυτή την ώρα δίνει μάχη για τη ζωή της. Η 11χρονη έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου πλέον στην Ορθοπαιδική Κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με σοβαρά κατάγματα όμως στα 100 άκρα. Μαρτυρίες λένε ότι ο 28χρονος οδηγός το βράδυ του τροχαίου βρισκόταν σε γλέντι, όπου το αλκοόλ έρεε άφθονο. Α, το είχαν ένα γλέντι εκεί προχτές, τα παιδιά πήγαιναν, το γλεντούσαν να πούμε. Φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στη 15χρονη χθες το απόγευμα.